Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μια ακόμα φορά αυτές τις μέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η ουσία θυσιάζεται στο βωμό της σκοπιμότητας, στο βωμό της επικοινωνίας, στο βωμό του φαίνεστε. Η αντιπολιτευτική στρατηγική επιστρατεύει το ψέμα, την παραπληροφόρηση και την καταστροφολογία με σκοπό να ικανοποιήσει τη δικαιολογημένη, θα έλεγα, αγανάκτηση των πολιτών. Αγανάκτηση όμως που η ίδια η δική της πολιτική έχει δημιουργήσει. Αυτό δυστυχώς είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του κοινοβουλευτικού λόγου της αντιπολίτευσης. Σαν όαση στην πολιτική έρημο της αντιπολίτευσης μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει την ομιλία αλλά και την τελική πρόταση κ. Σκανδαλίδη. Εμείς επιμένουμε, κύριε συνάδελφοι, στην ουσία. Θα επιμείνουμε στην αξιοπιστία, στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι εξάλλου το τρίπτυχο που εκφράζει και τη λογική του νομοσχεδίου που σήμερα συζητάμε στη Βουλή. Πρόκειται για μια στέρεη και ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση με επιχειρήματα και απόλυτα τεκμηριωμένη. Η ψήφιση των προαπαιτούμενων σε συνδυασμό με την υλοποίηση του σχεδιασμού του κυβερνητικού έργου και με σημαντικούς σπόρους να διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία ανοίγουν μια προοπτική ανάπτυξης. Χρειάζεται παράλληλα να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμιστικά μέτρα που θα στοχεύουν στην προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες και το σύνθετο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να κυβερνήσουμε. Το βλέπουμε αυτό και σε αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου που σήμερα συζητάμε. Υποστηρίζουμε όμως ότι ήδη έχουμε πετύχει πολλά. Τιμήσαμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον ελληνικό λαό για την υλοποίηση της συμφωνίας του Αυγούστου, μια δύσκολη συμφωνία. Με πολιτικό κόστος, αλλά πιστεύουμε με κοινωνικό όφελος στο τέλος. Αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς. Διαμορφώσαμε με επιχειρήματα και αποφασιστικότητα ένα οδικό χάρτη για την απομείωση του χρέους. Βάζουμε τέρμα στα σενάρια καταστροφολογίας. Όσοι ποντάρισαν στην αποτυχία της κυβέρνησης, στην καταστροφή της χώρας, έχασαν. Τους αφήνουμε στην πολιτική τους μιζέρια. Τώρα ολοκληρώνουμε το απαραπαιτούμενο της συμφωνίας και ετοιμάζουμε παράλληλα ένα συγκροτημένο πρόγραμμα με έμφαση στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια, στην ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παραγωγή εισοδήματος με εκταμείευση πόρων που θα διασφαλίζουν την ανάκαμψη της οικονομίας. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο ειδικά θέματα επί των διατάξεων του νομοσχεδίου. Πρώτον, στο θέμα της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης υνοπνευματοδών ποτών στα Δωδεκάνησα και του τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία που προβλέπεται να ισχύσουν από 1η του 2018. Θετικές εξελίξεις, η παράτασή τους μέχρι την εφαρμογή τους στις αρχές του 2018. Οι ειδικές όμως φορολογικές ρυθμίσεις που υπήρχαν θα πρέπει να επαναξεταστούν στο πλαίσιο των εξελίξεων, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με μια νέα προσέγγιση στην άσκηση νησιωτικής πολιτικής και την έγκαιρη υιοθέτηση ρεαλιστικών, μεσοπρόθεσμων και στρατηγικών αναπτυξιακών επιλογών, ισοδύναμων μέτρων, με στόχο την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής για τα νησιά μας. Αυτή είναι η υπεύθυνη απάντηση σε όσους προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν για μικροπολιτικές σκοπιμότητες ζητήματα νησιωτικής ευαισθησίας, όπως είναι η έμεση φορολόγηση στη νησιωτική χώρα και η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Η αντιπολίτευση συνεχίζει χωρίς ντροπή, θα έλεγα, να προβοκάρει πάνω στην κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα Δωδεκάνησα. Κανείς μας δεν μπορεί να νιώθει άμυρος ευθυνών. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο διατάξεις του νόμου 43-36 του 2015, τη συμφωνία του Αυγούστου δηλαδή, για να βάλουμε τα πράγματα και τη στάση του καθενός μας στις πραγματικές διαστάσεις. Στην παράγραφο Γ, σελίδα 10-16, που αναφέρεται στις μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής, λέει ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται για τις παραπέρα μεταρρυθμίσεις και αναφέρει στο Β, θα διευκρινίσουν ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τα νησιά θα καταργηθούν πλήρως έως το τέλος του 2016 και θα καθορίσουν τις μεταβατικές διατάξεις. Στην υποπαράγραφο Δ2, ρυθμίσεις κώδικα του ΦΠΑ στη σελίδα 962, προβλέπεται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του νόμου 2859 του 2002 μειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως. Από 1/10 του 15 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 1/6 του 16 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1/1 του 17 στα υπόλοιπα νησιά. Ακούσαμε εδώ συναδέρφους που ψηφίσανε τα παραπάνω μέτρα να αναφέρονται με κάποιες εκφράσεις όπως αντίο Κυκλάδες, χαιρετίσματα Δωδεκάνησα,
Και αναρωτιόμαστε, δεν καταλάβατε συνάδελφοι ότι όλοι μαζί αυτά τα ψηφίσαμε και η αιτιολογία ότι το ψηφίσαμε για τη σωτηρία της χώρας είναι νομίζω μια άστοχη δικαιολογία. Ποιος τα ψήφισε όλα αυτά? Τα ψηφίσαμε οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ Δημάρ, του Ποταμιού, της Ένωσης Κεντρών. Τα ψηφίσαμε και εμείς βέβαια. Εμείς δεν αποποιούμαστε των ευθυνών μας. Τα ψηφίσε και ο κύριος Βρούτσης που δεν είναι εδώ. Αλλά βγαίνει στα κάγκελα και στα κεραμίδια σήμερα. Αλήθεια, δεν καταλάβατε τι ψηφίσατε ή σήμερα αναζητάτε την κολυμβήθρα του Σουλάμ για την προσωπική σας και κομματική σας στάση? Αυτόματος μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής. Πρόκειται, όπως τόνισε και ο Υπουργός Οικονομικών, για ένα αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης. Δεν πρόκειται για λήψη μέτρων και γι' αυτό είναι μια επιτυχία για μας. Είμαστε σίγουροι ότι οι ρεαλιστικοί στόχοι και η σωστή δημοσιονομική διαχείριση θα καταστήσουν απόλυτα μη αναγκαία την ενεργοποίηση του μηχανισμού διόρθωσης. Θα διαψεύσουμε όσους ποντάρισαν στην καταστροφολογία και την επικοινωνιακή εφήμερη ρητορική. Και τότε θα πρέπει να γυρίσουμε στο σήμερα και να κάνουμε ταμείο. Επιπλέον, νομίζω ότι όλοι είμαστε προβληματισμένοι όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του νέου ταμείου. Ειδικότερα για την περιφέρειά μας, και θα μου δώσετε μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μισό όμως μόνο, έτσι, ναι, γιατί ήδη σας έχω δώσει, όπως σε όλους βέβαια. Ναι, ναι. Ειδικότερα για την περιφέρειά μας, αποτελεί πρόκληση και ταυτόχρονα είναι υποχρέωσή μας απέναντι στη δωδεκανησιακή κοινωνία να επικεντρωθούμε στην ολοκλήρωση με τον πιο κατάλληλο και βιώσιμο τρόπο της επένδυσης του Γκόλφα Φάντου, για το οποίο θα πω παρακάτω. Είναι ένα έργο υψίστης σημασίας για τον τουρισμό στην περιοχή μας. Επιμένουμε όμως να ακολουθούμε ένα σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και τη συνθετότητα του έργου, θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού μας. Έχουμε σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια και την τοπική κοινωνία. Διάφοροι μηχανισμοί δυστυχώς προσπάθησαν, χρησιμοποιώντας ακόμα και αυτή την επένδυση, να πλήξουν την επενδυτική δυναμική που ακολουθεί μετά την πρώτη αξιολόγηση της συμφωνίας. Παλέψαμε και συνεχίζουμε να μαχόμαστε μέσα σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό περιβάλλον, κύριε συνάδελφε. Μαζέψτε την ομιλία, έτσι. Είναι τρεις γραμμές. Που αμφισβητεί την Ευρώπη της αλληλεγγύης, την ακυρώνει και στη θέση της προσπαθεί να επιβάλλει τον κανόνα του ισχυρού, να επιβάλλει το βορρά στον νότο. Διεκδικούμε χώρο για την εφαρμογή δράσεων που θα μετριάσουν τις συνέπειες των μνημονίων στην κοινωνία. Θα προχωρήσουμε μπροστά με δύναμη και αποφασιστικότητα για τη δημοκρατία, για την κοινωνική δικαιοσύνη και για την επιβίωση της χώρας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή